στο Βαγγέλη το Ρέτσο. Πραγματικά πολύ ωραίο ντέρμπι απέναντι στον Ιωνικό. 1-1 το σκορ. Θέλω να μου πεις δύο λόγια πώς σου φάνηκε το παιχνίδι. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Εμείς μπήκαμε δυναμικά το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Κυριαρχήσαμε στο πρώτο ημίχρονο, κατορθώσαμε να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι η απόδοση μας κοιμάθηκε σε υψηλά επίπεδα. Αλλά από μια στιγμένη φάση και μια αδράνεια μας σοφαρίσανε. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το καλό ποδόσφαιρο που προσφέρανε. Πώς ήταν στον Ιωνικό? Μια από τις καλύτερες ομάδες του Πειραιά είναι και αυτή, όπως και εμείς. Και έγινε ένα πολύ καλό, μας βοήθησε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Υπάρχει μέλλον για αυτήν την ομάδα, ταλέντα για να πάνε στο αντρικό? Υπάρχει, αρχίζει να το προσέξουν και το αντρικό. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, προωθούμε παιδιά. Από εκεί και πέρα τα φτάνουμε σε ένα σημείο. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της πρώτης ομάδας. Ένα μήνυμα στους γονείς και στον φιλάθλο κόσμο. Να είναι κοντά μας, να βλέπουν την ομάδα και στον φιλάθλο κόσμο να ανέβουμε στη Β' Εθνική φέτος, ο Εθνικός, η μεγάλη ομάδα, και να αποκτήσουμε το δικό μας γήπεδο. Οπότε και οι ακαδημίες μας θα έρθουν και περισσότερα παιδιά. Γιατί μην ξεχνάτε, αυτή η ομάδα K18 και κάνουμε στα 8x8 προπόνηση. Με όλες αυτές τις δυσκολίες που συναντάμε, παρουσιάζουμε ένα αξιόμαχο σύνολο. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα να παίζει ένας διαιτητής σε αυτές τις κατηγορίες? Απορούμε κι εμείς. Και είναι σήμερα που τίθεται. Ο ένας μου λέει: εμένα δεν δίνουν λεφτά οι ομάδες. Ο άλλος λέει: δεν έχω διαιτητές. Πού είναι η αλήθεια? Έλατε. Που κανένας δεν ξέρει. Επιτρέπεται μια μάτση να παίζεται με έναν διαιτητή? Όπως είδατε, και ο διαιτητής ήταν πολύ καλός σήμερα. Κράτησε όσο μπορούσε το παιχνίδι. Τι να κάνει? Αλλά τι να κάνει? Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Κοντά μας τον Ανδρέα Βαπτίστα. Πώς σου φάνηκε το σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Ιωνικό? Εντάξει, ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Είχε φάσεις. Πιέσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε πάρα πολλές. Ήρθε το γκολ στη μέση του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο συντηρητικά. Παρ' όλα αυτά είχαμε 2-3 ψιλοκλασικές φάσεις να γίνει το 2-0 να το καθαρίσουμε. Η αντίπαλη ομάδα έβγαλε 1-2 φάσεις όχι τόσο καλές και ήρθε μια τελική στο στόχο με αξιώσεις, η οποία μπήκε γκολ. Από το φάουλ, λες? Από το φάουλ, ναι. Μια καλή τελική πιστεύω είχαν. Πώς τον είδες στον Ιωνικό? Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Οι συμπαγές σύνολο. Εντάξει, πιστεύω. Δηλαδή, όπως το βαθμολογικό πίνακα που είσαστε είναι αντάξια, δηλαδή πιστεύεις ότι όντως αξίζει να είναι σε αυτή τη θέση που είναι? Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Όλες οι ομάδες είναι δυναμικές. Στο ίδιο επίπεδο περίπου, οπότε δεν, ναι, μπορώ να πω ότι κάποιο. Είναι ένας πολύ δυνατός όμιλος, έτσι. Είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι ευχαριστημένος από τη δικιά σου απόδοση. Εντάξει. Τα πήγες καλά? Όταν η ομάδα σου δεν κερδίζει, δεν μπορείς, ναι, να σε ευχαριστημένος από την απόδοση σου. Ναι. Ήθελατε την νίκη ή είναι δίκαιο το 1-1? Θέλαμε την νίκη, πιστεύω ότι την αξίζαμε. Την αξίζατε την νίκη. Πώς σου φάνηκε η υποδιοίκηση έπαιζε χωρίς επόπτευση? Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα, το έχουμε πει. Είναι δύσκολο για το. Γιατί δεν φωνάζετε γι' αυτό? Εντάξει, γιατί δεν το λέτε στους προπονητές σας? Είναι θέματα της διοίκησης, ναι, ασχολούνται με αυτά. Σε κάποια παιχνίδια γίνεται και έχουμε 30. Αυτές είναι ματσάρες που είδαμε εδώ. Σε κάποια δεν ξέρω, πρέπει να. Δεν ξέρω από τι θέλω. Έλα, δώσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο του Εθνικού. Τι να πω, υγεία να πω και να έχουμε χαρές τώρα φέτος ειδικά. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι. Να είσαι καλά. Μετά θα πάρει ο Παγεωργίου Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, δύο λόγια και εσύ για το μάτς. Πώς το είδες? Εντάξει, μπήκαμε καλύτερα. Ήμασταν κυρίαρχοι στο μάτς. Αλλά μια στιγμένη φάση δεν καταφέραμε μια στιγμένη φάση να πάρουμε την νίκη. Θεωρείς ότι το αποτέλεσμα το 1-1 δεν είναι δίκαιο? Όχι, δεν είναι δίκαιο, γιατί είχαμε και κατοχή, είχαμε και ευκαιρίες. Μια, ναι, φάση έκαναν οι αντίπαλοι και βάλανε γκολ 1-1. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος από τη δικιά σου απόδοση? Ναι, εντάξει, προσπαθώ να βοηθήσω τα παιδιά όσο μπορώ κάθε Σάββατο που έρχομαι. Ναι. Και αυτά, προχωράμε. Πώς το βλέπεις τον ομιλό σου, είναι δυνατός? Εντάξει, το επίπεδο δεν είναι το ίδιο με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εντάξει, είναι ένα καλό επίπεδο για τον Πειραιά. Και μια κριτική για τον διαιτητή που παίζει μόνος του, χωρίς επόπτες. Αυτό. Τι έχεις να πεις εσύ? Είναι απαράδεκτο για μένα, για την Εύσυρα. Πες τα! Δεν γίνεται ένας διαιτητής να βλέπει τις φάσεις κάτω, στο άλλο τέρμα, στο άλλο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει. Και σε τέτοια μάτς, έτσι. Ναι. Που είναι ματσάρες. Γινόταν, ναι, η τριάδα. Ωραία. Δώσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο. Υγεία, αγάπη και χαρά, να βλέπουμε ποδόσφαιρο, γιατί είναι. Η μπάλα είναι η ζωή μας. Ναι, είναι η ζωή μας. Ευχαριστώ.